Η πρώτη σκέψη που πέρασε από το μυαλό του 12χρονου μαμορού Χοσόντα πίσω στο μακρινό 1979 κατά την προβολή της ταινίας Λούπινο Τρίτος, το κάστρο Καγκλιόστρο. Λίγα χρόνια μετά, του ανατέθηκε το καθήκον να δημιουργήσει μια ολιγόλεπτη διαφήμιση για ένα ασήμαντο παιχνίδι με ψηφιακά τέρατα. Με μόνη οδηγία, κάνε ό,τι θες. Φτάνει στο τέλος να δείξει τον τεράστιο δεινόσαυρο να πολεμάει. Και αυτό ακριβώς έκανε. Με τον δικό του τρόπο. Γιατί ξέρετε τι λένε. Δώσε ελευθερία σε ένα άτομο με όνειρα και θα σου δώσει πίσω κάτι ξεχωριστό. Αυτό που ακολούθησε ήταν ένα συγκινητικό σόρτ με δύο αδέρφια να κρατούν ένα κατοικίδιο κρυφό από τους γονείς τους και πώς αυτό επηρέασε τη ζωή τους. Αρχικά διασκεδαστικό και γεμάτο περιπέτεια, αλλά σύντομα με πολλές ευθύνες που αποδεικνύονται πολύ δύσκολες για τα δύο παιδιά. Μια προσγειωμένη ιδέα με καταστρεπτικές επιπτώσεις που οδήγησε το Χοσόντα σε μια διαπίστωση ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο συναρπαστικό από το να παρουσιάζει απλές ιδέες και μηνύματα με υπερβολή. Γιατί στη ζωή δεν είναι σημαντική η κατακλίδα, αλλά το ταξίδι σε αυτήν. Οι εμπειρίες, οι προσωπικότητες που συναντάς, τα όνειρα. Άρα τι καλύτερο από το να δώσεις βάση σε αυτά. Πολλά χρόνια μετά, μετά τη σκηνοθεσία της καλύτερης ταινίας One Piece, του καλύτερου επεισοδίου αλλά και ταινίας Digimon, καθώς επίσης και ένα διαφημιστικό για τη Louis Vuitton, η ευκαιρία να δουλέψει στο στούντιο του δημιουργού που ήταν η μεγαλύτερη του έμπνευση είχε πια φτάσει. Με το στούντιο Ghibli να ανακοινώνει ότι η ταινία Howl's Moving Castle θα είχε στο σκηνοθετικό πιδάλιο τον ίδιο. Και τι τιμή! Στο κάτω-κάτω, το να δουλέψει δίπλα στο ιδαλμά του ήταν όνειρο ζωής για αυτόν. Αλλά όπως οι άνθρωποι αλλάζουν μέσα από τα χρόνια, έτσι αλλάζουν και τα όνειρά τους. Με το στούντιο να τον αποτρέπει να δημιουργήσει κάτι πρωτότυπο και αντίθετα να του ζητήσει να φτιάξει κάτι παρόμοιο με τις δουλειές του Μιαζάκη, κάνοντας τον να αποσυρθεί από την ταινία και να αντιληφθεί κάτι πολύ σημαντικό. Το 12χρονο παιδί πίσω στο 1979 δεν ήθελε να δημιουργήσει μόνο ταινίες. Ήθελε να δημιουργήσει την δική του κινηματογραφική μαγεία. Το Bell είναι η τέταρτη σειρά ταινία του στούντιο Τσίζου, ένα στούντιο που ο ίδιος ο Μαμόρου Χοσόντα ίδρυσε, αφιερωμένο στις δικές του ταινίες. Ένα στούντιο που σκοπό είχε να αποδείξει ότι η σκηνοθεσία με ταινιών μπορούσε να κοντράρει αυτή των μεγαλύτερων ταινιών παγκόσμια. Το Bell, ή αλλιώς Ο Δράκος και η Πριγκίπισσα, αφορά τη Σούζου, ένα μικρό κορίτσι που μέσω της μητέρας αναπτύσσει αγάπη και πάθος για τη μουσική. Μια αγάπη που δυστυχώς διακόπτεται όταν η μητέρα της προσπαθώντας να σώσει ένα μικρό παιδί που κινδυνεύει, πεθαίνει. Αφήνοντας έτσι τη μικρή Σούζου να αναρωτιέται γιατί έμεινε μόνη της και γιατί η μητέρα της την άφησε για να σώσει ένα άγνωστο άτομο. Και με τα έντονα συναισθήματά της να είναι ανεξέλεγκτα, η Σούζου δίχως να μπορεί να ανταπεξέλθει στην κατάσταση, απομακρύνεται από τον πατέρα της και μαζί από τον υπόλοιπο κόσμο. Με τα μόνα άτομα που να συνεχίζει να επικοινωνεί να είναι εκείνα από την εποχή που ήταν χαρούμενη. Δυθισμένη στην κατάθλιψη που την απομονώνει από τους γύρω της, η Σούζου βρίσκει καταφύγιο στον ψηφιακό κόσμο, στην πλατφόρμα You. Η νέα αρχή δίνει στη Σούζου μια νέα φωνή, με πλήθη οπαδών να περιτριγυρίζουν την Μπέλ, το νέο αστέρι του γιου. Παρόλο όμως τη φήμη της, η Μπέλ δεν επηρεάζει τη Σούζου. Αντιθέτως, η αλλαγή έρχεται με τον Δράκο, καθαρά εμπνευσμένο από την κλασική ιστορία της Disney, ο οποίος καταδιώκεται από haters. Σε ένα συνδυασμό περιέργειας και χτυπημάτων στην πλάτη του, η Μπέλ αποφασίζει να ανακαλύψει ποιος είναι ο πραγματικός Δράκος, ξεκινώντας τη δική της περιπέτεια μέσα στο διαδίκτυο για πληροφορίες. Έτσι ξεκινάει μια μεγάλη έρευνα. Ποιος είναι ο Δράκος? Μπορεί να είναι αυτός ο cool τύπος, μπορεί να είναι η Big Mom, ο Joseph Joestar ή μήπως είναι ο Animentary. Η πραγματική όμως αποκάλυψη μπορεί να έρθει μόνο αν κερδίσει την εμπιστοσύνη του. Έτσι η Belle πρέπει να κάνει αυτό που φοβάται περισσότερο. Να δείξει τον πραγματικό της εαυτό. Να ξεπεράσει τις αδυναμίες της, να θυσιάσει την ασφάλειά της και να προστατέψει ένα άγνωστο άτομο που την έχει ανάγκη. Μία από τις πρώτες κινηματογραφικές ταινίες που είδα σαν παιδί ήταν Ο Βασιλιάς των Λιονταριών. Θυμάμαι αυτό που με είχε τραβήξει ήταν η μουσική και η παρουσίαση. Αυτό που στις μέρες μας λέμε η χρυσή εποχή της Disney. Η δυνατότητα να διηγηθείς μια ιστορία μέσω του τραγουδιού, να εκμεταλλευτείς τα σενάρια και τα οπτικά εφέ, ώστε να δημιουργήσεις κάτι καινούριο, κάτι προσωπικό, με όλες τις τέχνες να λειτουργούν μαζί σε μια αρμονία. Το Bell είναι μια πραγματική απόπειρα του Μαμόρου Χοσόντα να φέρει πίσω αυτή τη νοσταλγία για την κλασική Disney.
αρχικά στον οπτικό τομέα, χρησιμοποιώντας τα σχέδια του Jim Kim, δημιουργώντας έτσι βάσει αυτόν τον κόσμο του γιου, ο οποίος εκπλήσει με το γεγονός ότι είναι 3D, έρχοντας έτσι τελείως κόντρα με την αισθητική του πραγματικού κόσμου της ταινίας. Το δυνατότερο κομμάτι της ταινίας είναι κυριολεκτικά η αρχή της. Με το που ακούγεται η ατάκα. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του γιου. Η μαγεία ξεκινάει, με την ταινία να ανοίγει με όχι μόνο μία από τις πολλές πανέμορφες μπαλάντες της, αλλά επίσης με ένα τεράστιο πλάνο με αντικείμενο του το βάθος, τη λεπτομέρεια, τα χρώματα και την κίνηση. Και όλο αυτό με τη μανία του Χωσόντα για λεπτομέρεια σε κάθε καρέ. Με ορισμένες να μην είναι τόσο εύκολο να εντοπιστούν με την πρώτη προβολή. Παρόλο όμως το Disney coating, η ταινία δεν σταματάει να είναι άνιμε. Από τις πρώτες κιόλας σκηνές, ο πραγματικός κόσμος σκηνοθετείται ώστε χωρίς λόγια να παρουσιάσει τους χαρακτήρες του. Ο τρόπος που η Σούζου σηκώνεται από το κρεβάτι της δείχνει ένα αγνό άτομο. Αλλά τα ακίνητα πλάνα δίχως μουσική φανερώνουν μια μοναχική ψυχή. Η Σούζου αγαπάει το τραγούδι, αλλά μαζί με τη μητέρα της, το τραγούδι χάθηκε. Οι δεσμοί είναι αυτοί που καθορίζουν την εξέλιξή μας. Πώς θα συμπεριφερόμαστε, τις προτιμήσεις μας, την εμφάνισή μας. Και όταν αυτοί χάνονται, αλλά δεν αναπληρώνονται, μαζί τους χάνεται ένα κομμάτι του εαυτού μας. Η εμφάνιση της Μπέλ δεν είχε σκοπό να θεραπεύσει τη μοναξιά της Σούζου. Είχε σκοπό να την εκφράσει. Γιατί στην πραγματική ζωή, όλα τα προβλήματα δεν λύνονται με δράση. Κάποια λύνονται με κατανόηση. Και τώρα τι. Το ακυρώνω ή πατάω OK. Οι φωνές για εμένα, ή γενικότερα η ιδανικότερη επιλογή θέασης άνιμε ή παιχνιδιών, δεν ήταν ποτέ ξεκάθαρη. Δεν έχω κανένα θέμα με το original εναντίον μεταγλώτησης. Πώς κάτι πρέπει να ακούγεται κόντρα στο πώς το αλλάζει μια μεταγλώτηση, ή το συνηθισμένο dub εναντίον sub. Οι επιλογές μου στη θέαση μιας σειράς μιας ταινίας βασίζονται πάντα σε αυτό που συμφωνούν τα μάτια για τα αυτιά μου ότι ταιριάζει σε αυτό που παρακολουθώ. Γιατί για εμένα δεν υπάρχει σωστή και λάθος μεταγλώτηση. Υπάρχει η στιγμή και τι ταιριάζει σε αυτήν. Όπως όλες οι ταινίες Disney δεν ακούγονται καλύτερα στα αγγλικά, έτσι και όλα τα άνιμε δεν ακούγονται καλύτερα στα ιαπωνικά. Η άποψη ότι το original είναι πάντα καλύτερο δεν βασίζεται σε τίποτα παραπάνω από προσωπικές προκαταλήψεις του καθενός. Ναι, θα το παραδεχτώ. Η υπερβολή στα άνιμε κάνει τις περισσότερες φορές την ιαπωνική γλώσσα την ιδανικότερη επιλογή. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι ξεκάθαρες ομοιότητες εκφράσεις και συμπεριφορές των Ιαπώνων ηθοποιών σε κάνουν να νιώθεις ότι βλέπεις τον ίδιο χαρακτήρα, απλά με διαφορετικό skin. Το Μπέλ, μιας και κινηματογραφικό, αποφάσισα να το παρακολουθήσω και στις δύο γλώσσες που ήταν διαθέσιμο για εκείνη την εποχή, μόνο και μόνο ώστε να καταλάβω ότι η εμπειρία δεν διέφερε μεταξύ των δύο. Βασικά, μπαίνοντας στην ελληνική πρεμιέρα της ταινίας, μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες μου ήταν αν το ελληνικό θα μπορούσε να αποδώσει κάτι αντίστοιχα ποιοτικό. Γιατί στο κάτω-κάτω, ποιο είναι το νόημα να δεις ένα πραγματικό musical, αν τα τραγούδια δεν είναι καλά. Θυμάμαι μάλιστα πίσω στην ανακοίνωση της ταινίας, όταν και επίσημα άκουσα ότι τα τραγούδια θα μεταγλωτιστούν στα ελληνικά, πόσο σοκαρισμένος ήμουν. Έτσι αποφάσισα να αποφύγω κάθε τρέιλερ, καθαρά ώστε η πρώτη μου επαφή με τη μεταγλωτισμένη στα ελληνικά Μπέλ να ήταν στον κινηματογράφο. Και η ταινία ξεκίνησε. 20 λεπτά αργότερα και με βρήκα απορροφημένο στα πανέμορφα λεπτομερέστατα φωτορεαλιστικά backgrounds, στην κινηματογραφία του Χωσόντα, στην πολύ εκφραστική Σούζου. Και όλα αυτά διότι παρακολουθούσα την ταινία δίχως να έχω δώσει βάση στη γλώσσα. Εσένα δεν σε νοιάζει δικαιοσύνη. Θες απλά να ελέγχεις τους ανθρώπους. Δεν άκουγα το cast να μιλάει σε μια απελπισμένη προσπάθεια να μιμηθούν την ιαπωνική δουλειά λέξη προς λέξη. Άκουγα τους χαρακτήρες της ταινίας να μιλάνε τη γλώσσα μου σαν πραγματικοί άνθρωποι. Κάνοντας έτσι την ελληνική μεταγλώτηση για εμένα την καλύτερη επιλογή, στο σημείο που να μην υπάρχει σύγκριση. Γιατί μέσα από τα χρόνια, οι άνιμε μεταγλωτήσεις χάθηκαν και η νέα γενιά έχασε την επαφή μαζί τους. Στόχος του Μαμόρου Χωσόντα ήταν μέσω των ταινιών του το κοινό να χαλαρώνει, να ξεχνάει τις προσωπικές του έγνοιες και να απολαμβάνει απλές ιστορίες, για απλά άτομα και καταστάσεις γεμάτες έντονα συναισθήματα. Η ιστορία της Σούζου, η παρουσίαση και η εξέλιξη της μελαγχολίας της, καθώς και η επιρροή του ψηφιακού κόσμου που οδήγησε στην αλλαγή της, λειτουργήσαν με αρμονία για να αφηγηθούν μια ρεαλιστική ιστορία σε έναν εξωπραγματικό κόσμο. Είναι μακράν από τις καλύτερες ταινίες του Χωσόντα και αν και αρχικά κυκλοφόρησε το 2021, η πορεία των social media στις μέρες μας δεν θα μπορούσε να την κάνει πιο σχετική τώρα. Ο Μαμόρου Χωσόντα είχε παραδεχτεί ότι ο δισταγμός του δράκου να εμπιστευτεί τη Σούζου βασιζόταν σε μια προσωπική εμπειρία. Μετά την προβολή της ταινίας Summer Wars, έχασε τη μητέρα του. Ένα γεγονός που τον έκανε να αναρωτηθεί αν ήταν ο γιος που ήλπιζε η μητέρα του να είχε. Αν κατάφερε να φτάσει στις προσδοκίες της. Αν της είχε φερθεί με αγάπη. Αν την είχε απογοητεύσει. Ένιωσε την πραγματική μοναξιά και κοιτώντας τα παιδιά του αναρωτήθηκε για το πώς αυτά θα αντιμετώπιζε ένα τέτοιο γεγονός. Ο χαμός της μητέρας για ένα μικρό παιδί
είναι κάτι το απερίγραπτο. Η Σούζου έχασε τη μητέρα της και μαζί την αυτοπεποίθησή της. Το διαδίκτυο της επέτρεψε να αφήσει πίσω της τον παλιό της εαυτό και να δημιουργήσει κάτι καινούριο. Αλλά αυτό δεν ήταν μια νέα ζωή, αλλά ένα προσωπείο. Γιατί όλοι οι άνθρωποι φοράνε προσωπεία. Λίγοι όμως είναι αυτοί που καταφέρουν να μοιραστούν τι πραγματικά νιώθουν και να φανερώσουν τον πραγματικό τους εαυτό στους άλλους. Η Μπέλ είναι μια νέα αρχή. Ένα ακόμη προσωπείο. Μια ευκαιρία για ευτυχία. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η Μπέλ δεν είναι ένας νέος εαυτός. Είναι απλά ένα ακόμη κομμάτι της Σούζου. Και μόνο όταν οι δύο γίνουν ένα, η πραγματική θα εμφανιστεί. Το διαδίκτυο προσφέρει ακολούθους. Προσφέρει επικοινωνία. Αλλά δεν προσφέρει δεσμούς. Οι πραγματικοί δεσμοί δημιουργούνται όταν τα άτομα πιστεύουν το ένα στο άλλο. Όταν τα προσωπία πέφτουν. Όταν η Μπέλ γίνεται η Σούζου. Όταν οι άνθρωποι ενώνονται. Όταν οι άνθρωποι είναι πραγματικοί.